και απίστευτα σκληρών και συγχρόνως αποτυχημένων προγραμμάτων, έναν αγώνα με στόχο να επαναφέρουμε την σταθερότητα στην οικονομία, να βγάλουμε την χώρα από την επιτροπία και τα μνημόνια, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες μιας νέας, δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα τολμώ να πω ότι τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης προσπάθειας είναι πιο ορατά από κάθε άλλη φορά. Όλοι οι οικονομικοί δείκτες καταγράφουν το αναμφισβήτο γεγονός ότι η πορεία αναστρέφεται και η προοπτική ανάκαμψης εδραιώνεται πλέον σε στέρεες βάσεις. Αναφέρομαι στα στοιχεία που δείχνουν αύξηση του ΑΕΠ και για το τρίτο τρίμηνο του 2017, καθώς και σε όλους τους δείκτες ανεξαιρέτως που δείχνουν άνοδο της οικονομικής εμπιστοσύνης, των εξαγωγών και των επενδύσεων, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα σημαντική όμως είναι για μας και η μάχη στο κοινωνικό πεδίο, η μάχη κατά της ανεργίας. Τον Ιούλιο το ποσοστό ανεργίας έπεσε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους. Καταγράφηκε δηλαδή στο 21% εναντί του 23,4%. Αποτέλεσμα που φυσικά και δεν μας επιτρέπει να πανηγυρίζουμε. Μας δίνει όμως ένα αισιόδοξο μήνυμα. Το μήνυμα ότι δεν πάει χαμένη αυτή η σκληρή προσπάθεια, ούτε ο αγώνας μας για την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας από την τεράστια κοινωνική καταστροφή της περίοδου 2010-2014. Και εδώ, όταν μιλάμε ιδιαίτερα για την ανεργία, όταν μιλάμε ιδιαίτερα για τους άνεργους και τις άνεργες, καλό είναι να δίνουμε ένα ενδιαφέρον πέρα από τους δείκτες και τους αριθμούς, διότι δεν μιλάμε για αριθμούς και δείκτες, μιλάμε για ανθρώπους. Ανθρώπους που πετάχτηκαν στο περιθώριο, που δικαιούνται μια θέση στον ήλιο, όλοι τους και ειδικότερα οι νέες και οι νέοι. Μιλούμε δηλαδή για τον πρωταρχικό μας στόχο, την ανάκτηση της εργασίας στη χώρα. Μιλούμε ταυτόχρονα και για την ψυχή της παράταξής μας, τους ανθρώπους του μόχθου, τους ανθρώπους της εργασίας, τις δυνάμεις της παραγωγής και της εργασίας. Ταυτόχρονα με το έδαφος όμως που κερδίζουμε στο πεδίο της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας, αυτή την περίοδο ειδικά, εργαζόμαστε εντατικά για να κλείσει έγκαιρα και με επιτυχία και η τρίτη αξιολόγηση, η οποία από ό,τι φαίνεται προχωράει με τους επιθυμητούς ρυθμούς και μάλιστα μέσα σε ένα ασυνήθιστα καλό κλίμα, θα έλεγα. Μάλλον συμβαίνουν πρωτοφανή πράγματα τους τελευταίους μήνες, απανωτές θετικές δηλώσεις για τη χώρα, δημόσια έκφραση εμπιστοσύνης, πρωτοβουλίες στήριξης, μια νέα εικόνα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Σκεφτείτε μόνο ότι το τελευταίο Eurogroup, από ό,τι έμαθα, αφιέρωσε στη χώρα μας μόλις 2 λεπτά. Και θυμηθείτε τι γινόταν εδώ και όχι πάρα πολύ καιρό πριν, για να καταλάβετε και να συνειδητοποιήσουμε πόσα βήματα προς τα μπρος καταφέραμε να κάνουμε. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο η επιτυχής ολοκλήρωση αλλά και η έγκαιρη ολοκλήρωση, αναμένεται να ξεκινήσουν κρίσιμες συζητήσεις για την μακρόπνοη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά και να μπούμε και στην τελική ευθεία για το τέλος του προγράμματος που θα σηματοδοτήσει και το τέλος μιας μακρόχρονης πορείας της χώρας μέσα σε ένα πλαίσιο ασφιχτικής επιτροπίας. Και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι
γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι το καλό κλίμα μέσα στο οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση δεν έρχεται ως συνέπεια ασύντακτων υποχωρήσεων από τη δική μας πλευρά. Γιατί θα μπορούσε κανείς να θυμηθεί ότι στο παρελθόν επίσης δεν γινόταν μεγάλη φασαρία στις αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό συνέβαινε διότι ουσιαστικά ό,τι έβαζε η άλλη πλευρά στο τραπέζι γινόταν αποδεκτό. Το καλό κλίμα έρχεται ως συνέπεια, θα έλεγα, μιας ρεαλιστικότερης και πιο επικοδομητικής προσέγγισης από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Γιατί στη διαπραγμάτευση αυτή, που γίνεται στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, έχουμε ήδη καταφέρει να διασφαλίσουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Διαψεύδοντας, βεβαίως, και απογοητεύοντας τις Κασάνδρες, τους πηχαίους τίτλους των μέσων της διαπλοκής, αλλά και τις τελευταίες ελπίδες, από ό,τι φαίνεται, του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν, η εικόνα που έχουμε και εγώ και το Οικονομικό Επιτελείο είναι ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει πρώτον χωρίς κανένα πρόσθετο μέτρο, δεύτερον με τους εργαζόμενους να επανέρχονται πρώτοι στη σειρά κατάταξης κατά την εξόφληση οφειλών από επιχειρήσεις, δηλαδή πάνω από τράπεζες, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τρίτον, με τη διάσωση και την επέκταση του Ταμείου των Δημοσιογράφων. Τέταρτον, επίσης σημαντικό, με συμφωνία για τις συντάξεις χειρίας και την ύπαρξη κατώτατου πλαφών στο ύψος της εθνικής σύνταξης τόσο για τον ή την σύζυγο όσο και για τα τέκνα. Πέμπτον και επίσης σημαντικό, με τη συμφωνία για τη ρύθμιση οφειλών ύψους από 20 έως 50.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα πλαίσια του εξοδικαστικού συμβιβασμού, με δυνατότητα 120 δόσεων και με κούρεμα των προσαυξήσεων της τάξης του 85%. Και βεβαίως, για να μην το ξεχνάμε, και με το κοινωνικό μέρισμα, την καταβολή του οποίου θα έχουμε εντός του έτους, άλλη μια μεγάλη απογοήτευση από ό,τι φαίνεται για την αντιπολίτευση και τα εξαπτέρυγά της, που μέχρι την τελευταία στιγμή έγραφαν και διέδιδαν και φαντασιώνονταν προφανώς ότι οι θεσμοί θα βάλουν φρένο στη διανομή του μερίσματος. Η αλήθεια όμως είναι ότι πράγματι υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα και μια διαφορετική εικόνα, που εμπολής, θα έλεγα εγώ, οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να βλέπουμε αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την απόδοση της οικονομίας. Η απόδοση της οικονομίας και η υπέρβαση των στόχων του προγράμματος μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε και φέτος στη διανομή του μερίσματος για τη στήριξη των πιο αδύναμων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Όπως και πέρυσι, αλλά με ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες. Τα αναλυτικά στοιχεία βεβαίως θα αριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, μόλις έχουμε την πλήρη εικόνα και είμαστε σε θέση να καταλήξουμε και σε όλες τις λεπτομέρειες. Ελπίζω όμως φέτος η αντιπολίτευση και ο κ. Μητσοτάκης να μην εκτεθεί με τον τρόπο που εκτέθηκε πέρυσι, όταν καταψήφισε το κοινωνικό μέρισμα στη Βουλή και όταν καθαρά για λόγους μικροπολιτικής προσπάθησε με υπόγειους και, εγώ θα έλεγα, στο τέλος της ημέρας και ανέντιμους τρόπους να προκαλέσει την επέμβαση των θεσμών για την ακύρωσή του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όλο αυτό το διάστημα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι περάσαμε πάρα πολύ μεγάλες τρικυμίες και μπόρες. Αλλά κρατήσαμε το τιμόνι σταθερά. Πετύχαμε χωρίς αμφιβολία πολλά πράγματα. Το κυριότερο, θα έλεγα εγώ, είναι ότι αποδείξαμε
ότι η αριστερά, μια παράταξη γεννημένη στα δύσκολα και μεγαλωμένη με τα δύσκολα, μπορεί να ασκήσει διακυβέρνηση με όρους επιτυχίας και μάλιστα μπορεί να έχει αποτελέσματα εκεί που τα έμπειρα αλλά γερασμένα και φθαρμένα συστημικά κόμματα απέτυχαν και βούλιαξαν τη χώρα. Εκεί που οι άλλοι απέτυχαν και απέτυχαν παταγωδώς, σήμερα εμείς πετυχαίνουμε και βγάζουμε τη χώρα από την κρίση. Τόσο απλά. Αλλά μακριά από μένα και μακριά από μας ένα αριστερό success story. Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας και με τον ελληνικό λαό, που τα έργα των προηγούμενων τον έχουν κάνει δικαιολογημένα δύσπιστο για τα λόγια όλων. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, έχουμε ακόμα μάχες να δώσουμε πολλές και παγίδες κρυφές και φανερές να αποφύγουμε. Δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα, ούτε την πολυτέλεια να επαναπαυθούμε και να εφησυχάσουμε. Υπάρχουν ακόμα στην κοινωνία σημαντικές ανοιχτές πληγές που άφησε η κρίση και οι πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο κόσμος που εμείς εκπροσωπούμε, ο κόσμος του μόχθου, της δημιουργίας, της δουλειάς, σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος. Το βάρος μιας μακράς περίοδου οικονομικής ερήμωσης για τον τόπο. Η κοινωνία πιέζεται, αλλά επιτρέψτε μου να πω ένα πράγμα. Η Ελλάδα δεν είναι πια τοπίο στην ομίχλη. Όσο κι αν οι δυνάμεις που έφεραν την καταχνιά των τελευταίων χρόνων επιμένουν σε αυτή, το τοπίο καθαρίζει. Ο δρόμος είναι επιτέλους ορατός από όλους. Η διέξοδος έχει γίνει πιο κοντινή και πιο ρεαλιστική από ποτέ. Αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία, ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ενεργητικότητα. Μια αισιοδοξία και μια αποφασιστικότητα που οφείλουμε να μεταγγίσουμε σε όλο το κοινωνικό σώμα. Διότι η αλήθεια είναι με το μέρος μας, το δίκαιο είναι με το μέρος μας και αυτό πρέπει να το αποπνέουμε κάθε στιγμή που απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό και κυρίως σε εκείνες τις δυνάμεις, τα συμφέροντα των οποίων θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, όχι στις ελίτ, σε αυτούς που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και για αυτούς που δίνουμε μάχες. Η ολοκλήρωση του προγράμματος, η έξοδος της χώρας από την επιτήρηση, η επιστροφή στην ανάπτυξη είναι πλέον άμεση και ορατή στόχη. Και η εμβληματική στιγμή της απελευθέρωσης δυνάμεων, δυνατοτήτων, κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών εναλλακτικών, αυτή η εμβληματική στιγμή πλησιάζει. Αλλά η απελευθέρωση, η αλλαγή, η ανάπτυξη, η αριστερή κοινωνική ατζέντα δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι την εμβληματική στιγμή του τέλους των μνημονίων. Και δεν θα περιμένουν. Ούτε εμείς θα περιμένουμε το τέλος των μνημονίων για να καταφέρουμε να χτίσουμε το αύριο, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, να βάλουμε τις βάσεις για μια διαφορετική πορεία για τη χώρα. Γιατί εγώ υποστηρίζω ότι αυτό το αύριο είναι ήδη εδώ. Στην αφοσιωμένη και δραστήρια πολιτική κυβερνητική δουλειά σε όλους τους τομείς, στην καθημερινή προσπάθεια, μικρή και μεγάλη, για την επούλωση των πληγών, στην κινητοποίηση των πιο ζωντανών και πρωτοπόρων δυνάμεων της κοινωνίας για να προχωρήσει η χώρα προς τα μπρος, να ξανακερδίσει την ελπίδα και την αξιοπρέπεια εντός, αλλά και την εκτίμηση και τον σεβασμό εκτός, πράγμα που ήδη έχει αρχίσει και γίνεται πράξη με την αναβάθμιση της χώρας στο διεθνές στερέωμα, την πρόσφατη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, η επίσκεψη των προέδρων της Γαλλίας, της Νότιας Κορέας, στην Αθήνα, η δραστηριοποίησή μας στα Βαλκάνια, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, εντάσσονται στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής που έχει σαν στόχο την ισχυροποίηση της χώρας σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Και στην προώθηση βεβαίως σχέσεων ισοτιμίας
φιλίας και οικονομικής συνεργασίας με τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, καθώς και με τις χώρες της ευρύτερης και ταραγμένης περιοχής μας. Αλλά επανέρχομαι στο εσωτερικό και κυρίως επανέρχομαι και στις μεγάλες θεσμικές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα που έχουμε αναλάβει και έχουμε ακόμα μπροστά μας. Και θα αναφερθώ ενδεικτικά, όχι σε όλες, σε κάποιες από αυτές. Στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και στον σημαντικό αγώνα που δίνεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για την, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ηθικοποίηση της δημόσιας υγείας. Στη μεταρρύθμιση που προωθούμε στον χώρο της εκπαίδευσης, στο εξεταστικό σύστημα, τη μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Στην δημιουργία του πλαισίου για τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στην μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση, τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Στην ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, έστω και μετά από πολλά κύματα και περιπέτειες που προχωράει, μετά από 25 χρόνια απόλυτης αυθαιρεσίας. Στην προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλειών για τη διεύρυνση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως πρόσφατα αυτό για την αλλαγή ταυτότητας φύλου, αλλά και πιο πριν, σειρά νομοθετημάτων σε αυτή την κατεύθυνση. Τον συνεχή αγώνα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με έμπρακτα αποτελέσματα που ορισμένους βεβαίως τους εκνευρίζει, αλλά τι να κάνουμε, η αριστερά και η παράταξή μας πάνω απ' όλα ήρθε για να στηρίξει τις δυνάμεις της εργασίας. Και βεβαίως τη μεγάλη προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση του κράτους, και θα σταματήσω εδώ γιατί είναι πολλά άλλα στα οποία θα άξιζα να αναφερθώ, αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί. Παράλληλα, τούτες τις μέρες συνεχίζουμε μια εξαιρετική σημασίας πρωτοβουλία διαλόγου και σύνθεσης με τις τοπικές κοινωνίες, τοπικούς παραγωγικούς φορείς, τα περιφερειακά συνέδρια για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Μια διαδικασία που οι τοπικές κοινωνίες, θα έλεγα ότι υποδέχονται με ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν όχι ως κομπάρση, αλλά να συμμετάσχουν ισότιμα σε ένα πρωτότυπο και εξαιρετικά παραγωγικό φόρουμ κοινωνικής διαβούλευσης, να συζητήσουν απευθείας με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες του κάθε τόπου και να συνδιαμορφώσουν με τις δικές τους προτάσεις το σχέδιο της κάθε περιφέρειας για την επόμενη μέρα, σχέδιο που θα κινητοποιεί τις διαθέσιμες παραγωγικές δυνάμεις και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου σε μια προοπτική ενός δίκαιου και κοινωνικά ωφέλιμου μοντέλου. Αλλά συντρόφισσες και σύντροφοι, όλα αυτά που προκαλούν ελπίδες και δίνουν προοπτικές σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας και ιδιαίτερα στη ρημαγμένη από τα μνημόνια κοινωνική πλειοψηφία, σε ορισμένους άλλους προκαλούν φόβο, ανησυχία, ακόμα και πανικό θα έλεγα. Οι καλομαθημένες και καλοθρεμένες ελίτ που κοσμούν με τα ονόματα των μελών τους λίστες, papers και φορολογικούς παραδείσους δεν παραδίνονται. Δεν παραδίδονται γιατί αλλιώς έμαθαν και τώρα φαίνεται ότι τους χαλάμε το πάρτι. Και αυτό αντανακλάται φυσικά στις πολιτικές και στις αντιδράσεις των κομμάτων που για δεκαετίες συμπορεύτηκαν, κράταμε να σε κρατώ, μαζί τους στην κοινωνική ασυδοσία, στην ασίδωτη κερδοσκοπία, την απομίζηση του κράτους, τη διαπλοκή, το ρουσφέτη, τον κομματισμό και τη διαφθορά. Η θετική εικόνα που έχει πλέον διαμορφωθεί στη χώρα, τόσο σε ό,τι αφορά την πορεία του προγράμματος και της οικονομίας, όσο και γενικότερα θα έλεγα εγώ στην πορεία του κυβερνητικού έργου, προκαλεί ένα είδος πολιτικού ακροδεξιού τυχοδιοκτισμού, ένα είδος ακροδεξιού
τυχοδιοκτικού αμόκ στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος επένδυσε πολιτικά στην αποτυχία της κυβέρνησης, αλλά μέσω της αποτυχίας της χώρας, της αποτυχίας των αξιολογήσεων, της αποτυχίας της ρύθμισης του χρέους, της αποτυχίας των πάντων. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Ζήτησε με απίστευτη εθνική επιπολαιότητα εκλογές λίγο πριν το τέλος της πρώτης αξιολόγησης, από την άνοιξη του 16. Και έκτοτε παρακολουθούμε το θέαμα να έχει σπρώξει μια μεγάλη παράταξη σε έναν φρενήρη κατήφορο καταστροφολογίας, φόβου, συκοφάντησης, ακόμα και υπονόμευσης. Με τη βοήθεια βεβαίως των γνωστών μέσων ενημέρωσης που ελέγχονται από τους επίσης γνωστούς τηλοβάτες του προηγούμενου καθεστώτος που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Αποκομμένη από την κοινωνική πραγματικότητα, εχθρική σε κάθε ιδέα και βήμα προόδου, στηριγμένη βεβαίως σε ισχυρές δυνάμεις του ντόπιου οικονομικού κατεστημένου, ανίκανη όμως να αντιληφθεί τις καθοριστικές της ευθύνες για την κατάσταση της χώρας, η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη εξαντλεί το ρόλο της σε μια τρομολαγνική τακτική. Περιγράφει και διαφημίζει από τα συστημικά μέσα μια Ελλάδα χάους, βίας, ανασφάλειας, ανομίας και εγκληματικότητας. Επιχειρεί να χτίσει πάνω σε αυτήν την άμμο μια αντιπολιτευτική κραυγή, μια αντιπολιτευτική γραμμή με κραυγές θα έλεγα συκοφαντίας και διχασμού. Αφόρητος λαϊκισμός, λάσπη, ψεύδι, υπερπαραγωγές μονταζιέρας, εκμετάλλευση κάθε πραγματικής τραγωδίας, γιατί στην πραγματική ζωή έχουμε και δυσκολίες και τραγωδίες πολλές φορές. Εκμετάλλευση λοιπόν κάθε πραγματικής τραγωδίας για να στηριχθούν μικροκομματικές κωμωδίες όμως. Όλα αυτά τα ποταπά και θλιβερά και τοξικά θα έλεγα έχουν μπει στη θέση μιας καθαρής προγραμματικής σύγκρουσης. Εν τέλει θα έλεγα ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη έχει γίνει τοξική. Έχει υποτάξει το ύφος, το ήθος, τις τακτικές και τις πρωτοβουλίες της σε δυνάμεις της άκρας δεξιάς. Αλλά θα πρόσθετα εγώ και της άκρας ανοησίας, όχι μόνο της άκρας δεξιάς. Η τελευταία συζήτηση στη Βουλή για την ανομία, όπως και η συζήτηση για την ταυτότητα φύλου, έκανε νομίζω σαφή σε όλους όχι μόνο την ταξικότητα, γιατί αυτό το ξέραμε, αλλά και την τοξικότητα και την ανοησία. Αναρωτιέμαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας αν και κατά πόσο αξίζει να απαντάμε σε χαμηλό επίπεδο όχι απλώς λαϊκιστικές αλλά κάτι περισσότερο από λαϊκιστικές επιθέσεις, ή αν πρέπει να αρκεστούμε στα επίσημα στοιχεία, για παράδειγμα της αστυνομίας για τους δείκτες εγκληματικότητας. Στις συνεχείς και εντυπωσιακές εγώ θα πρόσθετα επιτυχίες επί Υπουργείας ΤΟΣΚΑ που ζητούν την κεφαλήν του επιπίνακη, να σημειώσουμε. Επιτυχίες στη διελεύκανση εγκληματικών ενεργειών κάθε είδους, οι οποίες θα συνεχιστούν. Γιατί δεν ήταν συγκυριακές, αλλά αποτέλεσμα σχεδιασμού στο σωστής οργάνωσης και επαγγελματισμού. Εμείς, συντρόφοι και σύντροφοι, δεν ξέρω τελικά πώς πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το κρεσέντο, το επικίνδυνο κρεσέντο λαϊκισμού και τοξικότητας. Ένα πράγμα ξέρω, ότι δεν πρέπει και δεν πρόκειται να παίξουμε με τον κύριο Μητσοτάκη κλέφτες και αστυνόμους. Η κυβέρνησή μας εγγυάται απολύτως την ασφάλεια του συνόλου των πολιτών. Και ταυτόχρονα όμως, γιατί αυτό πρέπει να κάνουν οι σύγχρονες δημοκρατίες, εγγυάται και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του καθενός ξεχωριστά.
Δεν μας χρειάζεται μια γραμμή αίματος για να εμπεδωθεί μια γραμμή δημόσιας τάξης. Και καλό είναι όσο γρηγορότερα σταματήσει αυτό το επικίνδυνο παιχνιδάκι με την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και μικροπολιτικής εκμετάλλευσης απέναντι σε σοβαρά θέματα, όπως η ασφάλεια των πολιτών, αλλά και η ομαλότητα, η σταθερότητα, η προστασία της δημοκρατίας απέναντι σε τυφλές επιθέσεις βίας. Όσο γρηγορότερα σταματήσει και όσο γρηγορότερα το κατανοήσουν και σταματήσουν τα παιχνίδια με αυτά τα θέματα, τόσο το καλύτερο για τον τόπο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ξέρω ότι σας τρώει τώρα να μιλήσω για το μεγάλο ζήτημα της διαφθοράς, της διαπλοκής και της φοροδιαφυγής που έγινε επίκαιρο τις μέρες αυτές με τη δημοσίευση των χαρτιών του Παραδείσου, των Paradise Papers. Το άφησα επίτηδες τελευταίο αυτό. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους αλλά και τους καλούς αντιπάλους. Από τη μάχη κατά της διαφθοράς σε μεγάλο βαθμό θα κριθούμε εμείς. Το λέω και το πιστεύω. Η μάχη κατά της διαφθοράς ήταν και παραμένει ένας από τους βασικούς μας στόχους. Αυτή η μάχη θέλει και τόλμη αλλά και αρετή. Και αυτό το ξέρουμε εμείς, το ξέρει και ο λαός μας, ο οποίος βλέπει τις τελευταίες μέρες ένα καταιγισμό αποκαλύψεων για το μαύρο χρήμα. Ηλικιώδη ποσά που έχουν ξεφύγει από την νόμιμη φορολόγηση και βρίσκονται παρκαρισμένα σε φορολογικούς παραδείσους. Στα χέρια μιας ομάδας προσώπων ή εταιριών έχουν βρεθεί βουνά χρυσού που πολλές φορές αντιστοιχούν σε προϋπολογισμούς ενός κράτους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διευρύνονται παγκόσμιες ανισότητες. Την ώρα που μια ολιγάριθμη παγκόσμια ελίτ θησαυρίζει αφορολόγητα, την ώρα που οι λαοί του κόσμου σηκώνουν το βάρος μιας διαρκούς οικονομικής κρίσης. Μιας κρίσης που φέρνει δισεκατομμύρια ανθρώπους ολένα και πιο κοντά στο φάσμα της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού. Συχνά μάλιστα οδηγεί και σε ανθρωπιστικές τραγωδίες. Οι φτωχοί πληρώνουν το μάρμαρο, εκατομμύρια χαμένες ζωές και ψυχές, ενώ μια χούφτα πλούσια απολαμβάνουν παραδείσους. Αυτό είναι κάτι που η παγκόσμια κοινότητα δεν πρέπει και δεν μπορεί πλέον να ανέχεται. Και πρέπει να παίξουμε ρόλο σημαντικό και ως δύναμη με σημαντική παρουσία και κύρος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ως κυβέρνηση. Η δική μας κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί δραστικά και ολοκληρωμένα αυτή η αρπαγή του πλούτου. Ενθαρρύνουμε τα κινήματα αντίστασης παγκόσμια, διεθνή, κινήματα αντίστασης σε αυτό το έσχος, τις τολμηρές δημοσιογραφικές πρωτοβουλίες που αποκαλύπτουν πτυχές του τεράστιου σκανδάλου. Θέλω όμως ταυτόχρονα να πω ότι είναι θλιβερό πόσο δραστήρια και μεγάλη είναι η συμμετοχή μιας πάμπλου της εγχώριας ελίτ σε αυτό το εγκληματικό παραδείσιο πάρτι. Θλιβερό και εξοργιστικό ταυτόχρονα. Και ακόμα πιο θλιβερό και εξοργιστικό όταν μέσα στους καταλόγους της χρυσής ντροπής φιγουράρουν ονόματα και αποκαλύψεις που ρίχνουν βαριά σκιά στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Εδώ δεν μιλάμε για κόμματα. Μιλάμε για κομμάτια και θρύψαλα. Κομμάτια και θρύψαλα κάθε υπόνοιας ήθους και πολιτικής καθαρότητας. Δεν μιλάμε για κάποιους κοινικούς καπιταλιστές που ο ηθικός τους κώδικας είναι ταυτισμένος
με την ανηθικότητα του κέρδους με οποιονδήποτε τρόπο. Μιλάμε για πρόσωπα που το ήθος και οι συναλλαγές τους δεν εκπροσωπούν κάποια ιδιωτική ή οικογενειακή υπόθεση. Ούτε αν θέλετε κάποια ποινικά κολάσιμη ιστορία. Εκπροσωπούν όμως εκείνη την αντίληψη εξουσίας που ξεχαρβάλωσε την Ελλάδα και οδήγησε την κοινωνία σε φτώχεια και σε απόγνωση. Εκπροσωπούν εκείνο τον κινησμό που επιτρέπει σε κάποιους από τους κρατούντες τα πάντα εν ονόματι μιας νέου τύπου έννοιας της ηθικής, την ηθική της ανηθικότητας. Επιτρέπει στους κρατούντες τα πάντα και βεβαίως επιμένουν στα ίδια και στα ίδια. Θέλω να σας θυμίσω. Τους είπαμε πριν από αρκετό καιρό, γιατί δεν ψηφίζετε μαζί μας την αυστηρή νομοθεσία για τη συμμετοχή των πολιτικών προσώπων σε εξωχώριες εταιρείες. Πήραν τους βουλευτές τους και αποχώρησαν από την αίθουσα. Τους είπαμε, γιατί ανέχεστε και δεν απομακρύνετε από σύμβουλο του τότε Πρωθυπουργού, τον κύριο Παπασταύρου, που ήταν στη λίστα Λαγκάρτ, στις λίστες της φοροδιαφυγής. Μας είπαν ότι είμαστε υπερβολικοί και στοχοποιούμε έναν εξαίρετο επιχειρηματία και καλό σύμβουλο. Τους είπαμε, δώστε εξηγήσεις για την υπόθεση Siemens. Δώστε εξηγήσεις για όσα καταθέτει η γραμματέας του κυρίου Χριστοφοράκου στο δικαστήριο για τα δώρα. Μας είπανε ότι ρίχνουμε στο πεζοδρόμιο το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Τους είπαμε, γιατί δεν τα δηλώνετε όλα ανοιχτά και καθαρά στο πόθεν έσχε σας. Μας είπαν ότι επεμβαίνουμε στην ιδιωτικότητα και σε προσωπικά δεδομένα και δεν το κατέθεσαν ποτέ. Τους είπαμε γιατί ανέχεστε και δεν απομακρύνετε τον κύριο Αβγενάκη που σε επίσημη δικογραφία εμπεριέχονται συνομιλίες και συναλλαγές του με ποινικούς, απατεώνες και εγκληματίες, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπαν ότι είμαστε παρακράτος που ανακαλύψαμε τη δικογραφία για να ενοχοποιήσουμε τον συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη. Ελπίζω τώρα να μην μας πούνε, να μην μας κατηγορήσουν και για διεθνή συνωμοσία, ότι δημιουργήσαμε εμείς τάχα αυτό το κύμα των διεθνών αποκαλύψεων των offshore και της φοροδιαφυγής για να πλήξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να σας καλέσω να σκεφτείτε ένα πράγμα. Τι θα γινόταν στον τόπο, στο πολιτικό σύστημα, τι θα έλεγαν τα μέσα ενημέρωσης, αν θα μπορούσαμε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή να συνεδριάζουμε, να σταθούμε, αν μέσα στα χρυσά ονόματα των παραδείσων που ανακαλύπτονται υπήρχε έστω ένα όνομα υπουργού ή βουλευτή της αριστεράς. Τελειώνω το σχόλιο μου για τις αποκαλύψεις των ημερών, συμπληρώνοντας μια πρόσφατη διαπίστωση. Προχθές στη Βουλή, την προηγούμενη Παρασκευή, όταν για μια ακόμη φορά ο κ. Μητσοτάκης, μην έχοντας να απαντήσει, μου απάντησε ότι η δημοσκοπήση του λένε ότι θα κερδίσει, ίσως γιατί έχει και συμβούλους δημοσκόπους που του το επιβεβαιώνουν διαρκώς, το απάντησα ότι πουθενά στον κόσμο, ούτε και στην Ελλάδα, δεν κέρδισε η Siemens εκλογές. Σήμερα θα ήθελα να τη συμπληρώσω αυτή τη φράση. Όποιος κατάφερε να τη συμπληρώσω αυτή τη φράση με το εξής. Όποιος κατάφερε να πάει στο παράδεισο της φορολογίας δεν απέφυγε στο τέλος να καταλήξει στην κόλαση της πολιτικής. Ας το έχουν αυτό κάποιοι καλά στο μυαλό τους.
Εμείς δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω. Θα περιμένουμε εξηγήσεις, τις περιμένουμε μαζί με τον ελληνικό λαό και θα δεσμευτούμε ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα τη βρούμε την άκρη για όσους έχουν παρκάρει τα χρήματά τους σε παραδείσους. Διότι κανένας παράδεισος δεν είναι τελικά τόσο μακρινός που να μην μπορούμε να τον φτάσουμε αν έχουμε τη θέληση να τον φτάσουμε, και εμείς την έχουμε αυτή τη θέληση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνω λέγοντας το εξής. Βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική καμπή και για την πορεία της οικονομίας, για την πορεία της χώρας, αλλά και την πορεία της διακυβέρνησης. Με πολλά και μεγάλα μέτωπα ανοιχτά, είναι αλήθεια, αλλά και με τους μαχητές όλους μας πιο έμπειρους, πιο σκληραγωγημένους, πιο αποτελεσματικούς, πιο υποψιασμένους. Διανύσαμε μια δύσκολη πορεία. Απομένουν τα τελευταία μέτρα αυτής της δύσκολης πορείας για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι κρατάμε τις υποσχέσεις μας, ότι θα βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις συγκυρίας με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια και την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς, από όποια θέση και αν υπηρετεί αυτή την υπόθεση. Σήμερα, περισσότερο από χθες, περισσότερο από ποτέ, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δηλώνω εδώ ενώπιον σας αθεράπευτα αισιόδοξος. Θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη.